Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου και το βαρύ κλίμα που συνεχίζει να επικρατεί αναπόφευκτα λόγω της μεγάλης εκλογικής σύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα έτσι μια πρώτη προσωπική αποτίμηση. Απολέσατε, άδικα λένε πάρα πολύ, τη βουλευτική έδρα στο Ηράκλειο, τη δική σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ απόλυσε πολύ μεγάλη δύναμη ευρύτερα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Και θέλω λίγο το πρώτο σχολιασμό για το πού πάνε τα πράγματα. Κοιτάξτε, για τη μιγωρία του ελληνικού λαού σαφώς είναι σεβαστή. Τώρα για το άδικο έχει μια αλήθεια, γιατί χάθηκε η έδρα από πολλές πλευρές. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν την τελευταία την πήραν οι Σπαρτιάτες, προέκυψε και ένα θέμα που για 280 περίπου ψήφους στο όλο το νομό θα πέραμε την έδρα στο Ηράκλειο. Σημασία όμως δεν έχει αυτό. Σημασία έχει αυτό που είπατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια μεγάλη ήττα. Εγώ το είχα πει και 21 Μαΐου ότι στην ουσία δεν κέρδισε ο Μητσοτάκης, αν αναλύσει κανείς τα ποσοστά. Βέβαια είναι πρωτοφανές μια κυβέρνηση να μην έχει φθορά, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως, όπως πρωτοφανές είναι και μια αντιπολίτευση να έχει υποστεί μια τέτοια μεγάλη φθορά. Και αυτό, εντάξει, εκεί φταίμε όλοι. Εκεί φταίμε όλοι. Γίναν σημαντικά λάθη, ουσιαστικά λάθη, ακόμα και στον στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως έγιναν λάθη και το 19 και δυστυχώς δεν καταφέραμε μέχρι το 23 να τα διορθώσουμε. Δηλαδή, περιγράψτε μου, κύριε Βαρδάκη, τώρα ένα-δύο λάθη, τους τα μεταφέρατε, τα λέγατε. Η περιφέρεια τα έλεγε στα κεντρικά όργανα, στον πρόεδρο, φτάνανε οι επισημάνσεις. Κοιτάξτε, φτάνουν τουλάχιστον στην πολιτική γραμματεία και φτάνουν και στα τα λεγόμενα, θα έλεγα εγώ πλέον, πρωτοκρασάτα στελέχη. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Ποια ήταν τα βασικά λάθη που λέτε? Ακόμα και ο προγραμματισμός των περιοδιών, των ομιλιών, να πω για το Ηράκλειο που μας ακούνε οι ακροατές και ξέρουν ακριβώς τι λένε, ήταν λάθος επιλογή. Έγινε μία συγκέντρωση στο Ηράκλειο, δεν έπρεπε να γίνει η δεύτερη, δεν έπρεπε να γίνει η τρίτη. Το κακό όμως, το δυσάρεστο όλων, αν θέλετε, είναι ότι αυτά εμείς τα είχαμε επισημάνει. Έπρεπε να βγούμε στον κόσμο, έπρεπε να βγούμε στην επαρχία, έπρεπε ο πρόεδρος να καθοδηγηθεί σε αυτή την, ειδικά στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να συνδράμουν τα λεγόμενα, σας λέω, πρωτοκλασσάτα στελέχη, δεν το ξαναλέω, των Αθηνών, να συνδράμουν στη δική μας παρουσία στην Ήπεθρο και να πάμε πόρτα-πόρτα. Αυτό που λέγαμε και το κάναμε. Επιτρέψτε μου όμως εδώ να παρατηρήσω το εξής. Δεν υφίσταται τέτοια βαριά ήττα για ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ από τον λαθασμένο προγραμματισμό των περιοδιών. Όχι. Κάτι άλλο φταίει. Εννοείται. Κοιτάξτε το. Όταν εμείς διατυπώσαμε την άποψη για να στηρίξουμε την απλή αναλογική, που σωστά θέλαμε να τη στηρίξουμε στην αρχή, ανεξάρτητα αν τα υπόλοιπα κόμματα δεν είχαν τη δυναμική να την υποστηρίξουν ή η κοινωνία, αν θέλετε, να την αποδεχτεί. Αν και δεν είναι η κοινωνία το θέμα, το θέμα ήταν τα κόμματα. Όταν λοιπόν διαπιστώσαμε την πρώτη φορά που ζητήσαμε τη συνεργασία των κομμάτων των δημοκρατικών, των προοδευτικών δυνάμεων να συμβάλλουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, και να το πω απλά και έτσι κατανοητά, βρήκαμε μπροστά μας πόρτα, βρήκαμε τείχος. Αμέσως έπρεπε να αυτό ήταν στρατηγικό λάθος. Αμέσως την επόμενη, δηλαδή όταν ο κύριος Ανδρουλάκης εντελώς αψυχολόγητα και αδικαιολόγητα είπε ότι και δεν κρίνω εγώ αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα το κρίνουν άλλοι. Αλλά όταν κρίνω το τι δεν είπαμε εμείς. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, αμέσως έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας. Για ποιο λόγο? Και να πούμε ότι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε, όπως το είπαμε και μετά. Και πράγματι έτσι ήταν. Είμαστε κόμμα εξουσίας, παραμένουμε κόμμα εξουσίας, διεκδικούμε την αυτοδυναμία στις εκλογές. Αλλά τι έγινε? Εμείς συνεχίσαμε να λέμε τα ίδια πράγματα. Συνεχίσαμε να ζητούμε συνεργασίες από κόμματα που δεν είχαν καμία πρόθεση για άλλους λόγους, στους οποίους θα τους εξετάσουμε αργότερα. Ξέρετε τι έγινε όμως στην κοινωνία? Και Βαρδάκη, ακούστε τι έγινε. Ακολούθησε ένας πανικός, μια ανασφάλεια στον κόσμο,
Λέει, αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν. Πρέπει να τα λέμε απλά τα πράγματα. Αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ του. Να κυβερνήσουν τη χώρα την επόμενη μέρα. Ας δώσουμε την αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη να έχουν μια σταθερή κυβέρνηση και ό,τι προκύψει. Αυτό είναι αλήθεια. Θα έλεγα εγώ ως προσωπικό σχόλιο δημοσιογραφικό. Ο καθένας στο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε το μακρύ και το κοντό του, δυστυχώς. Διαβάζω όμως τώρα και τον κύριο Βίτσα, ο οποίος συνεχίζει να λέει το μακρύ και το κοντό του. Για παράδειγμα, είπε χθες ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορεί να είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βλέπω ότι τα πράγματα συνεχίζουν να ελέγχονται, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, από το 3% του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν είναι η δήλωση του Βίτσα, δεν είναι ο έλεγχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχει μια λογική η άποψή σας. Εγώ τι λέω τώρα. Εγώ τι λέω. Κουβεντιάζω με έναν δημοσιογράφο, όπως κουβέντιαζα και το πρωί, όπως κουβέντιαζα και το μεσημέρι. Λέω το τι, κατά την άποψή μου, τι δεν έγινε σωστά, το τεκμήριόν, αν θέλετε. Γιατί δεν εισακουστήκαμε εμείς το τεκμήριόν, ποια ήταν τα λάθη που στήσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα μπορούσαν να έχουν διορθωθεί. Αλλά κοιτάξτε, την άποψή μου, όσον αφορά το τι θα κάνει ο Τσίπρας, η γνώμη του καθενός είναι σεβαστή, έτσι. Δεν διατυπώνεται όμως πριν αυτή τη στιγμή, πριν συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα, το τι θα θέλει ο καθένας μας να γίνει την επόμενη μέρα. Καταλάβατε τώρα ποιο ήταν. Να, ένα σοβαρό, είναι από τα σοβαρά λάθη. Οι μη συνεννοήσεις μεταξύ μας. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Πώς μπορεί να ανασταθεί στρατηγικά απέναντι στην κοινωνία για να ορθώσει και πάλι ανάστημα? Και ναι, παρακαλώ. Ναι, καταρχήν, δεν πρέπει να περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να περιμένει. Αυτά που ακούγονται από κάποιους, ότι να πάμε σε ένα συνέδριο έκτακτο ή να πάμε κεντρική επιτροπή μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές ή μετά τις ευρωεκλογές. Αυτά είναι, επιτρέψτε μου να πω, λόγια του αέρα. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεδριάσουν από αύριο το πρωί. Μετά τις ευρωεκλογές, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές ή μετά τις ευρωεκλογές θα είναι αργά. Να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, το Εκτελεστικό και μετά η Κεντρική Επιτροπή, και αν χρειαστεί ένα έκτακτο συνέδριο να γίνει και να παρθούν κάποιες αποφάσεις. Και αν επιτέλους μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη συνεννόηση μεταξύ μας, έχει καλώς. Αλλιώς καθένας, κύριε Βαρδάκη, θα πει την άποψή του και θα έχω μια από τα ίδια την επόμενη μέρα. Όλα αυτά που περιγράφεται με τον Αλέξη Τσίπρα ή χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εννοείται με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή, ξέροντας την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, εγώ έχω πει ότι ουδείς αναντικατάσταση. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, αυτή τη δύσκολη ώρα, παρά τις αλλεπάλληλες ήττες που υπέστη ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και κατ' επέκταση είναι όλοι εμείς, έτσι. Δεν είναι η ευθύνη μόνο του Τσίπρα, είναι όλων μας. Όμως, ξέροντας την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς τον Τσίπρα, δεν νοείται να τα συλλογικά όργανα να προχωρήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα. Η απώλεια των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, αυτοί οι χιλιάδες ψήφοι, η πλειοψηφία, όδευσαν προς το ΠΑΣΟΚ. Εκεί όπου ανήκαν, είπαν οι πολιτικοί παρατηρητές. Είναι έτσι τα πράγματα? Κοιτάξτε, το να πανηγυρίζει τώρα το ΠΑΣΟΚ, που μετά από 15 χρόνια δουλειά, οτιδήποτε, πήρε 2 μονάδες ή 3 μονάδες ή 3,5 μονάδες, θεωρώ ότι είναι άδικο για όλους. Πράγματι, απλά το ΠΑΣΟΚ δεν διολύστησε. Ίσως ήταν μια ευκαιρία για το ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθεί. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πήγαν οι ψήφοι. Γιατί αν οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαιναν, δηλαδή αν επαναπατριζόταν, να το πω αυτό που λένε κάποιοι, οι Πασόκοι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγύρισαν, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν σήμερα στο 22%, 20-23%. Και όχι στο 11-11,5%. Οπότε χαμηλή η τόνη για την επόμενη μέρα. Αντίπαλος θα είναι μια κυβέρνηση που τουλάχιστον τα προηγούμενα 4 χρόνια έδειξε ότι δεν είναι φιλολαϊκή, και αυτό θα το δει η κοινωνία την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε να πω και κάτι, δεν μπορεί 18 του μήνα, δηλαδή 5-6 μέρες πριν τις εκλογές, το ταμείο, το ΕΤΑΕΠ, το Ταμείο Υπουργικής Ασφάλειας, να ρευστοποιεί περιουσιακά στοιχεία 150 εκατομμυρίων ευρώ για να πληρώσει τις συντάξεις του Ιουνίου και του Ιουλίου,
και να σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά βέβαια δεν βγήκα προς τα έξω. Και δεν βγήκαν και με ευθύνη δική μας, σύζυγανο. Εντάξει, αφήστε τώρα τα συστημικά μέσα ενημέρωση των Αθηνών τα ίδια ή τα ίδια. Εμείς τι κάναμε. Εμείς, εντάξει, στείλαμε από εδώ ένα αλληλεγγύο τύπου, το πήραμε χαμπάρι. Τα κεντρικά μας γραφεία, τα κεντρικά μας τα λέει, τι έκανα. Ανέδειξαν ένα μείζονο σημασία θέμα όταν πριν 2 χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης, ιδιωτικοποιώντας την επικουρική ασφάλιση 1,5 δις, μας είπε ότι υπάρχει μια ευρωστία στο ΕΠΑΕΠ και να ρεστοποιεί 18, μπέστε μέσα στο γκουγκλάρετε το να δείτε 18 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ή 17 ή 18, συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΕΠ και ρευστοποίησε 155 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία του ΕΤΑΕΠ για να πληρώσει τις συντάξεις Ιουνίου-Ιουλίου και τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Γι' αυτό σας λέω. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη και έχουμε χρέος απέναντι στην κοινωνία να σταθούμε όρθιοι και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα με μια αξιόπιστη αντιπολιτευτική τακτική και όχι αυτή του 19-23. Που δεν ήταν η πρέπουσα κατά την άποψή μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να συγκροτηθούμε και να συνταχθούμε. Κύριε Βαρδάκη, βαρύ το πλήγμα για την κέντρο αριστερά, η οποία δεν πρέπει να πανηγυρίζει, πράγματι. Βλέπουμε να παίρνει κεφάλι όχι δεξιά, αλλά η άκρα δεξιά και αναρωτιέμαι πού βρεθήκαν τόσες χιλιάδες ψήφοι των Σπαρτιατών στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Είδατε και δέστε σε επιλεκτικά επιλεκτικούς δήμους. Σφακιά, Κάντανος, Βιάννος. Που υπέφεραν από τους Ναζί. Το δεύτερο ολοκαύτωμα στην Ελλάδα είναι η Βιάννος. Και αν δεν κάνω λάθος, οι Σπαρτιάτες πήραν περίπου 60 σταυρούς. Δηλαδή 60. Και ξέρετε, αναδιώνει. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή το είδαμε και στο χωριό μου παράδειγμα. Που ψάχναμε κάποια στιγμή να δούμε ποιοι ήταν οι 4-5 χρυσαυγίτες. Πάει τους ίδιους πήρε τώρα. Άρα αναβιώνει η ρίζα του χρυσαυγητισμού. Και δεν του κρύβουν άλλωστε οι Σπαρτιάτες πώς τους λένε αυτούς. Αλλά πίστευε κανείς ότι στο Ηράκλειο θα έπαιρνε έδρα ένα ακροδεξιό κόμμα. Στο Ηράκλειο των Αγώνων, στη Βιάννο, αιματοβαμμένη Βιάννο, την Κάντανο, τα Σφακιά. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε όλο το πολιτικό σύστημα. Επουδενή. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να εκμεύσω την είδηση από εσάς. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το πολιτικό παρόν και μέλλον του Σωκράτη Βαρδάκη όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπάρχει μια πληροφορία ότι πιθανά να είστε υποψήφιος δήμαρχος στη Βιάννο. Αυτό όντως το σκέφτεστε σοβαρά, κύριε Βαρδάκη? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει προτάσεις και για τη Βιάννο και για το Ηράκλειο. Εντάξει, μην κρυβόμαστε, ήδη έχουν διαρρεύσει όλα αυτά. Όμως εκτιμώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τον επόμενο μήνα, χρειαζόμαστε να έχουμε όριμη σκέψη. Καταρχήν, ξέρετε ότι θα τρέξουν διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Άρα δεν μπορείς να τα βάλεις όλα σε μια, τα καρπούζι σε μια μασκάλη. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ομολογουμένως, όμως είναι πολύ νωρίς για να απαντήσω ευθέως στο τι σκέφτομαι. Γιατί σας λέω, προέχει αυτή τη στιγμή ανασυγκρότηση και ανασύνταξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο μεθαύριο, αλλά ο Σωκράτης Βαρδάκης δεν ήταν ποτέ της καρέκλας. Έχει μάθει να αγωνίζεται, επιτρέψτε μια φορά το εγώ, έχει μάθει να αγωνίζεται για τα προβλήματα της κοινωνίας. Οπότε από όποιο μετερίζει και αν είμαστε, από όπου και βρεθούμε, να είστε σίγουρος ότι θα είμαστε δίπλα και κοντά στην κοινωνία ανά πάσα ώρα και στιγμή, βλέποντας βέβαια τις εξελίξεις πώς θα είναι την επόμενη μέρα και ανάλογα με αυτές τις εκλήξεις θα πάρω και εγώ τις αποφάσεις. Τα χρονικά περιθώρια για τα αυτοδιοικητικά λιγοστεύουν. Ο Ιούλιος θα είναι λοιπόν ο μήνας όπου θα κάνετε γνωστές τις προθέσεις. Ναι. Μου βγάλετε μια είδηση. Αν κατάλαβα καλά, σας έχει γίνει πρόταση, συζήτηση έχει γίνει για τον Δήμο Ηρακλείου, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου. Και για τον Δήμο Ηρακλείου και για τον Δήμο της Βιάννης. Ναι, και η απάντηση προς το παρόν είναι περιμένετε να δούμε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό. Κοιτάξτε, και αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και με τον κόσμο και με αυτούς που μας πιστεύουν και με αυτούς που μας εκτιμούν, κύριε Βαρδάκη. Εδώ είχαμε μια πεντάμινη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Όχι ότι δεν ήταν προηγούμενη, τον προηγούμενο, δηλαδή στους προηγούμενους 8, 9, 10 μήνες. Αλλά είχαμε μια πεντάμινη, μια εξάμηνη προεκλογική περίοδο εξαντλητική. Και όλοι πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μία θερμό δεν πρέπει να κάνουμε κάτι.
Και δεν μας λείπει, δεν μας λείπει τίποτα τώρα. Σκέψη μας λείπει και οι αποφάσεις, εντάξει, ας περιμένουν. Δεν είναι χάλασε ο κόσμος για ένα μήνα, 20-25 μέρες, ένα μήνα, δεν είναι χάλασε ο κόσμος. Θα δούμε. Θα τα δούμε. Οι προτάσεις προήλθαν από κομματικά στελέχη ή από την ίδια την κοινωνία. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Άρα και αυτό είναι, κοιτάξτε κύριε Βαρδάκη, να το πω διαφορετικά. Ανεξάρτητα από τι θα κάνει ο Σουκάτσο Βαρδάκη, ανεξάρτητα από τι θα συμβεί, το διακύβευμα για μένα είναι η εκτίμηση του κόσμου. Μια εκτίμηση που αυτές οι προτάσεις, μόνο εκτίμηση δείχνουν και μόνο νομίζω το ότι κατάλαβε. Αναγνώριση του πολιτικού σας βίου. Αναγνώριση, ναι, οπότε από εκεί πέρα. Και τίποτα να μην γίνει, εγώ με αυτό μένω και είναι πολύ, πολύ ευχάριστο, πιστέψτε με κύριε Βαρδάκη, να κυκλοφορεί στον δρόμο αυτές τις μέρες και να μην σε αποστρέφεται ο κόσμος, να σε χαιρετάμε θέρμη, να σου λέει μια καλή κουβέντα, να σου λέει δύο πράγματα που καταλαβαίνεις ότι δεν σε εκτιμούσε μόνο όταν ήσουν βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και σε εκτιμά τώρα σαν ένα απλό άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Σημαντική παράμετρος. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία αυτή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά να είστε.